Να δω λίγο το πολύ συμπαθή εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στο πάνελ, τον κύριο Τσόκο, και να σας θυμίσω απλώς, κύριε Τσόκο, είστε νέος άνθρωπος και πολύ συμπαθής και μάλιστα και εργαζόμενος και πετυχημένος, ότι το 2015 που γινόταν η μάχη τότε για τη συμφωνία κτλ. Και ο Μεϊμαράκης, τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, στηρίξανε τότε την προσπάθεια συνολικά. Έτσι. Τώρα εσείς, και αυτό είναι λάθος πιστεύω και δεν το θέλει κανείς, είτε συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, είτε δεν συμφωνεί, είστε συνέχεια στον πυροβολισμό. Έχει αυτή τη στιγμή, εντάξει, εγώ λέω λόγω της υψηλής φορολογίας το πλεόνασμα, αλλά τους το τρίβουμε στη μούρη αυτή τη στιγμή, διότι όταν έλεγε το Δουνουτού 0,5 και πάει το πλεόνασμα στο 3,9, αυτό είναι πλεονέκτημα υπέρ της χώρας. Δεν μπορείτε να πυροβολείτε συνέχεια. Δεν βγαίνει κάτι. Αυτό ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό σε αυτά που είπατε. Βγήκε ο Ντάισεμπλουμ, φίλες και φίλοι, έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg πριν από λίγο και είπε: είμαστε σε συμφωνία στην Ελλάδα, έχουν προχωρήσει μεταρρυθμίσεις κτλ. Η δυσκολία είναι, λέει, με το τι θα κάνουμε με το Δουνουτού. Αλλά στο τέλος λέει και ο Ντάισεμπλουμ, ο Ολλανδός, πρόεδρος του Eurogroup, ότι βλέπει και αυτός λύση. Κυρία Σπανού, κάτι θέλετε, ξεκινώ από εσάς, κάτι θέλετε να σχολιάσετε, λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω να σχολιάσω, γιατί είπε και ο κύριος Σουρμελίδης, ας πούμε, σε σχέση με το χρέος. Το χρέος όμως ξέρουμε ότι αυξάνεται. Και περιμένουμε να πάρουμε τα λεφτά. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Να πάρουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τις δόσεις, γιατί έχουμε υποχρέωση τον Ιούλιο. Έτσι. 7 δις θα δώσουμε. 7. Από αυτά που έχουμε πάρει, μόνο 9,7 δις πηγαίνουν στην οικονομία. Όλα τα άλλα είναι απόσβεση παλαιών χρεών και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί έγινε τρεις φορές. Επομένως, συνολικά υπάρχει αυτό το θέμα και όσο περνάει ο καιρός, εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα αυτά τα καινούργια για τα οποία έχουν δεσμευτεί θα φέρουν περαιτέρω ύφεση. Περαιτέρω ύφεση, γιατί θα έχει μειωθεί πολύ το εισόδημα. Δηλαδή, δεν αμφισβητώ και τη φορολογία ότι θα μπορέσει να εισπραχθεί, διότι όταν δεν έχει χρήματα δεν κινείται η αγορά, αλλά γενικότερα θα έχουμε ένα κλίμα που θα είναι πάρα πολύ δυσμενές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να θυμηθούμε, γιατί αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι, λέγανε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Αλλά αυτά απορρέουν από τα μνημόνια, τα οποία μνημόνια τα ψηφίσαν όλοι. Μια φορά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να καθίσουμε να συζητήσουμε τι περιλαμβάνουν τα μνημόνια. Παραδείγματος χάρη για τις συντάξεις. Σου λέει μείωση 2,8 της ασφαλιστικής δαπάνης. Τέλος. Το έγραψε το τρίτο μνημόνιο αυτό. Είναι σαφές. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τώρα μπορεί να μην ψηφίζουν τους εφαρμοστικούς νόμους, αλλά αυτό περιέχεται σε αυτό που έχουν ψηφίσει ήδη. Μάλιστα. Και επομένως πάει το θέμα στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Είπατε στην αρχή ότι είπε ο κ. Παυλόπουλος ότι έχουμε κάνει τεράστιες θυσίες γιατί είναι σταθερή η θέση μας να μείνουμε στην Ευρώπη. Εγώ ξέρω ότι οι λαοί. Εσείς έχετε άλλη άποψη. Ναι. Και ξέρω ότι οι λαοί ιστορικά κάνανε θυσίες για αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία. Αξία να αναχθεί ένα νόμισμα που είναι μέσο συναλλαγής. Ως αξία, για να θυσιάζονται λαοί, πρώτη φορά το ακούω. Το ακούω τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Κύριε Νίκο από Ρόδο, καλησπέρα σας. Εγώ σέβομαι όλους τους τηλεθεατές που μου κάνουν την τιμή και παρακολουθούν την εκπομπή. Και στον τρίτο χρόνο υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη αποδοχή. Δεν θέλω να μιλήσω για τα υπόλοιπα, γιατί τα ξέρετε τι αποδοχή υπάρχει και στους πίνακες της AGB. Μου λέτε όμως αυτούς τους Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας γιατί τους καλούμε. Γιατί να μην τους καλώ, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και όταν χρειάζεται και βλέπετε κάθε βράδυ τι γίνεται, γίνεται και σκληρή κριτική. Εκεί όπου κρίνω εγώ προσωπικά, γιατί και οι άλλοι κάνουν κριτική. Όταν χρειάζεται, κάνουμε κριτική. Έτσι λοιπόν πρέπει να καλούμε όλους για να βγάζουμε καλύτερα συμπεράσματα. Κύριε Ζώτο, μιλάτε. Παρακαλώ. Εγώ ειλικρινά, ανεξαρτήτως αν έπιασε τον στόχο και έχει δίκιο ο κ. Δανακόπουλος σε σχέση με τον στόχο που θέσανε, το πιάσανε, δεν καταλαβαίνω τον πανηγυρισμό της κυβέρνησης. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στη χώρα και έλεγε ότι εγώ θέλω χαμηλό. Είπε πάντως ότι δεν πανηγυρίζουμε. Άλλο λέω. Στη δήλωση είπε θέλω δεν θέλω χαμηλό πλεονάσμα, λέγανε μέχρι τώρα. Ναι. Και η μάχη ήταν να έχουμε χαμηλά πλεονάσματα για να έχουμε ανάπτυξη στη χώρα. Έχουμε το ίδιο ΑΕΠ 177 δις. Έχουμε 100 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. 110 δις κόκκινα δάνεια. 18 δις ανεξόφλητες εισφορές προς τα ταμεία. Υπάρχει δυνατότητα ο πολίτης να πληρώσει και να διατηρηθεί τέτοιου είδους πλεόνασμα? Ποιον ωφελεί το 3,9 έτσι με τον τρόπο που έχει γίνει αυτή τη στιγμή? Το δεύτερο. Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω. Επειδή θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε ο κ. Μπλούκος. Να κατηγορηθεί το Πασόκ για όλα, αλλά να κατηγορηθεί και για το ότι δεν ζητούσε εθνική συνένεση από το 2012 σταθερά και μίλαγε ότι όλοι πρέπει να μπουν στην ίδια κυβέρνηση και είχαμε την πλατεία των αγανακτισμένων, τους προπλακισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, το σκίσιμο των μνημονίων στη συνέχεια. Είναι σταθερή η άποψη που έχουμε εκφράσει από το 2012 ότι αν δεν κάτσουν οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν και να έχουν ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση,
Οι ξένοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε τη μια μεριά θα βγαίνει μπροστά ο Σόιμπλε, είτε την άλλη φορά θα μπαίνει μπροστά ο Τόμψεν, θα οδηγούν τη χώρα συνεχώς προς τα πίσω, θα προπυλακίζουν τις κυβερνήσεις και θα κλεβάζουν με τον τρόπο που έκανε ο κύριος Σόιμπλε πλην, που είναι απαράδεκτος να σχολιάζει για το Πάσχα. Λέτε, για το Πάσχα. Πάσχα, ναι, είναι... Ακριβώς. Δεν έχει καλό χιούμορ. Είναι... Και ναι, εντάξει, αλλά θα είναι αδύναμες οι κυβερνήσεις απέναντί του. Σας αν η χώρα χρειάζεται εδώ, κατά τη γνώμη μου, αυτό που απαιτείται είναι, ναι, η πρόταση, ναι, είναι η σταθερή πρόταση της Φόβης Γεννήματα. Είναι η εθνική συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων με ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Να υπάρχει ένα μπετόν από τη μεριά των πολιτικών δυνάμεων και του λαού και να διεκδικήσει πράγματα. Ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του νομίσματος ή ό,τι άλλο, είναι λάθος να συζητάμε. Όχι, δεν θα ανοίξουμε τώρα το θέμα. Όχι, είναι λάθος να συζητάμε για νομίσματα όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπως τη Βενεζουέλα και άλλα προβλήματα στην Ευρώπη και στην Ιφίλιο, να συζητάμε ότι μπορεί η χώρα μόνη της να φύγει από την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ, κύριε Ζώτο. Κύριε Νίκο Κακανιάρη, παρακαλώ, κύριε Σπανού. Κύριε Κακανιάρη, καλησπέρα σας. Λέτε στο email που στείλατε και ευχαριστώ πάρα πολύ που το στείλατε. Μας λέει ο κύριος Κοψίδης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας βγάλει από τα μνημόνια με συντάξεις πετσοκομμένες και μισθούς πείνας. Μας βγάζω κι εγώ, λέει, από τα μνημόνια. Με συντάξεις πετσοκομμένες και μισθούς πείνας, κύριε Κοψίδη, μας βγάζω κι εγώ από τα μνημόνια, λέει ο κύριος Κακανιάρης, χωρίς να παίρνω και 7.000 το μήνα. Το θέμα, αγαπητέ κύριε Κοψίδη, είναι να βγούμε όρθιοι από τα μνημόνια και όχι να μας κουβαλάνε. Ακριβώς. Λέει ο κύριος Κακανιάρης. Κύριε Μπουλούκο, έρχομαι σε εσάς. Κύριε Φίλιππε, από Νάουσα, στην καταπληκτική Νάουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Παρακαλώ, για την αξιολόγηση. Ναι, για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι το ίδιο έργο που βλέπουμε κάθε φορά. Ναι. Φτάνουμε στην αξιολόγηση και αντί να αξιολογηθεί η όποια κυβέρνηση είναι κάθε φορά σε σχέση με αυτό που έπραξε, σε ποιο βαθμό το έπραξε και τι απομένει να γίνει, έρχονται να ζητήσουν καινούρια μέτρα. Κάθε φορά, είτε τα λέμε μνημόνιο καινούριο, είτε νέα μέτρα, το ίδιο αποτέλεσμα είναι. Και βέβαια αυτή τη φορά έχουμε το εξής παράδοξο, ότι βλέπουμε και για τις μελλοντικές χρονιές με νούμερα εξωπραγματικά. Και 3,5% να είναι το πλεώνασμα και 3% να είναι η ανάπτυξη, που βέβαια βιώσαμε τι σημαίνει αυτή τη χρονιά 3,94% πλεώνασμα. 0% ανάπτυξη, απομίζηση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής προοπτικής ως προς την οικονομία, γιατί δεν υπάρχει ευρώ στην αγορά. Έτσι λοιπόν, και όσον αφορά και αυτό το σχόλιο που έκανε η εκλεκτή καλεσμένη σας, η κυρία Σπανού, ναι, ναι, σε σχέση με την ασφαλιστική δαπάνη. Η ασφαλιστική δαπάνη πράγματι θα μπορούσε να μειωθεί αν είχαμε ανάπτυξη και αύξηση της εργασίας, έτσι ώστε να μπαίνουν περισσότερα χρήματα ως εισφορές, με καλύτερους μισθούς και να είχε περιοριστεί η ανεργία. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο επιλογές, έστω και εντός του μνημονίου. Σήμερα υπηρετείτε και μέχρι σήμερα, έτσι, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την εύκολη αυτή οδό, είτε επειδή τους την επέβαλαν, είτε επειδή την διάλεξαν, την εύκολη οδό ακολούθησαν. Ποια ήταν αυτή? Πετσόκομα σε μισθούς συντάξεις και δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία δεν μπορεί να επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε αναπτυξιακή πολιτική και πορεία. Πάντοτε στις κρίσεις, και αυτό ήταν εύστοχο που ακούστηκε πριν από τον κύριο Σουρμελίδη, αντιμετωπίζονται και με δημόσιες δαπάνες, με δημόσιες επενδύσεις. Και όμως, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ακόμη και ο πλούτος της χώρας να ξεπουλιέται με πρόσκαιρα ωφέλη πολύ χαμηλότερα από αυτά που θα μπορούσε να αποδώσει με μία μόνο μεταρρύθμιση. Ποια θα ήταν αυτή? Η λειτουργία του δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Θα μου πείτε ποιος θα το έκανε αυτό όταν βλέπουμε ότι επιχειρηματολογούν γιατί ξεπούλησαν τα αεροδρόμια στη Φραπόρτ επειδή λέει ήταν κλειστή η τουαλέτα της Μυκόνου. Ποιοι θα τα κάνουν όλα αυτά όταν για να ανοίξουν μια τουαλέτα έπρεπε να ξεπουλήσουν όλα τα αεροδρόμια? Τώρα ο κύριος Μπουλούκος μας λέει για τα αεροδρόμια, φίλες και φίλοι, και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι παθαίνετε όταν έρχεται το ταχυδρομείο και βλέπετε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Τι παθαίνετε, τι παθαίνουμε όλοι? Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, να πούμε. Τα φορτώνουν όλα στις λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Τα φορτώνουν εκεί όλα τα συστήματα. Σας έδειξα ένα λογαριασμό χθες με 0,10 ευρώ, με 0 ούτε καν χρεωστικό. Έφτασε ο άνθρωπος να πληρώνει 93 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 93-95 ευρώ, κάτι τέτοιο. Πώς μπορεί να. Λέω, στην κυβέρνηση απευθυνόμαστε, διότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, διότι είναι δημόσια υπηρεσία η ΔΕΗ. Προς το παρόν. Έχει το 51% αυτή τη στιγμή.
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, λέμε στην κυβέρνηση, να φορτώνεται με λογαριασμό ύψους 534 ευρώ ένα διάρρη 50 τετραγωνικών στον Άγιο Παντελεήμονα. Δώστε μια εξήγηση. Ένα διάρρη 50 τετραγωνικών στον Άγιο Παντελεήμονα, πώς είναι δυνατόν να φορτώνεται με λογαριασμό από τη ΔΕΗ ύψους 534 ευρώ. Και επειδή μου λέει, ποιος μου το είπε, η φίλη μου, η κυρία από τον Πειραιά, η κυρία Ελισάβετ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που πήρατε στη Σοφία τηλέφωνο, κυρία Ελισάβετ, και μου λέτε πότε ο Τσίπρας είπε ότι θα μας φέρει τον παράδεισο, κύριε Λιάτσο. Δεν έλεγε ότι θα σκίσει την κόλλα στο μνημονίο. Αυτό δεν έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Θέλετε να παραμυθιάζεστε με ψέματα. Δεν έλεγε άλλα πράγματα και άλλα έκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τις προθέσεις, εγώ λέω ότι είχε τις καλύτερες προθέσεις από όλους. Σας λέω ότι ο Τσίπρας είχε τις καλύτερες προθέσεις. Επί του αποτελέσματος θα κριθεί και ο σημερινός πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ψέματα τελειώσανε. Δεν είναι αντιπολίτευση πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κυβέρνηση. Και μάλιστα είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση των μνημονίων πλέον. Οι άλλες πέσαν στα 2 χρόνια. Αυτός πάει στα 2,5 χρόνια μνημόνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς θα τις λέμε τις αλήθειες αυτή την εκπομπή και όσο αντέξουμε. Και μας αντέξει και το κόντρα. Όσο μας αντέξει. Λοιπόν, κύριε Σουρμελίδη. Θα πω κάτι, μίλησα. Στον κύριο Κοψίδη, ναι. Για να μην τον έχω παραπονούμενο τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Ναι, όχι, όλοι μιλήσανε. Παρακαλώ. Για την αξιολόγηση. Γιατί δεν ήθελετε να σας πείτε για κάτι. Για δύο λόγια, θα πω και για το τέλος. Τι γίνεται, εξοντώνεται με ΑΙ, όχι με ε. Εξοντώνεται η κοινωνία, κύριε Κοψίδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν του έρχεται ο λογαριασμός 550 ευρώ ΔΕΗ και παίρνει 500, 600, 700 ευρώ, 1000 ευρώ, σας λέω, μισθό η σύνταξη, τι θα γίνει. Απαντήστε. Τι να σας απαντήσω για το λογαριασμό, το συγκεκριμένο. Όχι, να μου απαντήσετε αν θα έχουμε σύγκρουση στο γαλαξία. Με συγχωρείτε. Λοιπόν. Τι να απαντήσετε. Αυτό που σας ρωτάω να απαντήσετε. Λοιπόν. Ξέρω ότι έχετε ευαισθησία, αλλά δεν υπάρχει απάντηση, δυστυχώς. Δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Λιάτσο, μισό λεπτό, να τα βάλουμε κάτω. Ναι, βάλτε τα κάτω. Κάθε σπίτι 50 τετραγωνικών πληρώνει 580 ΔΕΗ, αυτό μου λέτε. Σας λέω τι λέει το τι ρεπορτάζ. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Χθες διάβασα απόσπασμα από ρεπορτάζ του TVXS του Στέλιου Κούλογλου, που είχε τέτοια παραδείγματα που δεν πίστευα στα μάτια μου. Συγκεκριμένα. Δεν πίστευα στα μάτια μου, σας λέω. Συγκεκριμένα, δεν μπορώ να ξέρω. Τι θέλετε, να αντιστρέφουμε την πραγματικότητα, θέλετε. Δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Τι ξέρετε δηλαδή. Ότι είναι μεγάλη είναι, βέβαια. Για τις λοιπές χρεώσεις. Για τις λοιπές χρεώσεις. Καταρχάς μπήκαν, λέει, αρχαιολογικές. Ένας, παρακαλώ, κύριε Κοψίδη, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Παρακαλώ, μιλάτε εσείς. Λοιπόν, για την αξιολόγηση και για το χρέος. Ναι. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το ζητούμενο, τουλάχιστον αυτό βάζει η κυβέρνηση ως στόχο, είναι να βγούμε από την Επιτροπή, ώστε να ασκηθεί μετά μια πολιτική ή από αυτή την κυβέρνηση ή οποιοδήποτε που να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή είναι μια λαβή που δεν επιτρέπει ουσιαστικές κινήσεις. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν ορισμένοι σταθμοί, όχι αύριο ή μεθαύριο, σήμερα ορισμένες προϋποθέσεις για να βγούμε στην Επιτροπή. Είναι το χρέος, το οποίο συζητιέται τώρα, κατόπιν η ποσοτική χαλάρωση και η έξοδο στις αγορές. Αυτός είναι, ας πούμε, ο δικός χάρτης. Ναι. Το πλεόνασμα που είπατε και πριν, από τον Δημήτρη το Τζανακόπουλο, ναι, που είναι 8 φορές πάνω, διευκολύνει αυτούς τους στόχους, αυτές τις, το χρέος, τη ρύθμιση του χρέους, τα μακροπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα διευκολύνει στη διαπραγμάτευση που συνεχίζεται. Αυτό είναι ένα όπλο, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Για να δούμε τι θα προκύψει. Ήδη το χρησιμοποιήσω. Αποτρέψαμε από την άλλη μεριά τον κόφτη, το οποίο μας είχε πει και η αντιπολίτευση ότι δεν ενεργοποιηθεί. Εννοώ τον κόφτη που. Το δημοσιονομικό κόφτη. Το δημοσιονομικό κόφτη. Ναι. Αυτό το αποτρέψαμε οριστικά. Ναι. Και βρισκόμαστε τώρα, όσο νούμε, τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα μάλλον, να έρθει το πακέτο των μέτρων, το οποίο έχει προβλεφθεί, με αρνητικά μέτρα, αλλά και με τα αντίμετρα τα θετικά. Τα αντίμετρα τα θετικά δεν πρέπει, τα θετικά μέτρα δηλαδή, δεν πρέπει να τα υποβιβάζουμε. Είναι η μείωση του ένφια, είναι η μείωση φορολογίας, ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα που καταπονούνται πάρα πολύ, είναι η δημόσια ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων, η απαλλαγή των συνταξιούχων από τη φαρμακευτική δαπάνη. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία φέρουν ανακούφιση. Όχι ότι λύνει το πρόβλημα, αλλά φέρουν ανακούφιση. Μάλιστα. Και εδώ καλείται βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα και τα άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, αν θα συνεχίσει
σε αυτή την κατεύθυνση, τις καταστροφολογίες ή τουλάχιστον τα θετικά μέτρα θα τα ψηφίσει. Μας είπε και ο εκπρόσωπος. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνη. Ολοκληρώσατε. Τώρα για τη ΔΕΗ. Τι τον διακόπτετε. Όχι, για τη ΔΕΗ. Αφήστε τον. Για τη ΔΕΗ. Τι για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση διαπραγμάτευση κατάφερε να διατηρήσει τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στα τιμολόγια για περαιτέρω μείωση, για ρυθμίσεις που υπάρχουν ρυθμίσεις κτλ. Είναι σημαντικό βλέπετε για την ενέργεια. Μείωση, βλέπετε καμία μείωση. Όχι, είναι όμως σημαντικό. Δεν έχουμε αύξηση και είναι σημαντικό δεν έχουμε αύξηση. Οι ρυθμίσεις που γίνονται. Κύριε Κωνσταντίνη, είναι σημαντικό. Διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Δεν μπορώ. Όταν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό, δεν μου αρέσει να λέω ναι. Δεν έχουμε. Με συγχωρείτε, εδώ γίνεται χαμός με τους λογαριασμούς και μου λέτε εσείς δεν έχουμε αύξηση. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Θέλω να πω ότι επαναλαμβάνω ότι δεν είναι σημαντικό να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο που το έχει καλά, εσείς που είστε και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, δεν κυκλοφορείτε στους δρόμους των Αθηνών. Τι σας λέει ο κόσμος όταν σας βλέπει. Πείτε μας, ειλικρινά, θέλω να κάνουμε ειλικρινή κουβέντα, κύριε Κωνσταντίνη, γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Για τη ΔΕΗ μόνο. Τι σας λέει ο κόσμος όταν βλέπετε τον πολίτη. Πείτε το. Που μας φέραν οι άλλοι. Πείτε, πάτε στον Τσίπρα να τα πείτε αυτά. Να πάτε στον Πρωθυπουργό να τα πείτε αυτά. Τι, να τα διορθωθούν αυτά. Να διορθωθούν αυτά, να διορθωθούν. Σας είπα τις προϋποθέσεις. Σας είπα τις προϋποθέσεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Και το πρώτο βήμα είναι τα θετικά μέτρα που τώρα θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσει και άλλοι αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, δεν με αφήσατε να το πω. Έχει σημασία να μείνει στο δημόσιο χαρακτήρα. Θα το δούμε αυτό. Διότι άφησε αυτό στη ΣΡΑΕ, ο υπεύθυνος της ΣΡΑΕ χθες, μία δήλωση έκανε περίεργη, ότι λέει, μας έλεγε ο κύριος Σταθάκης και η κυβέρνηση ότι συζητάτε μόνο για τα λιγνητικά. Και ο διοικητή, ο υπεύθυνος, πώς τον λένε, διοικητής εκεί πέρα που είναι στη ΡΑΕ, ναι. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είπε ότι συζητάτε και για τα υδροελεκτρικά. Τα υδροελεκτρικά παραμένουν υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Σύμφωνοι. Να το δούμε στην πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένει και ο ΑΔΜΙΕ. Παραμένει και ο ΑΔΜΙΕ. Ναι. Κύριε Αλέξανδρε. Αντίποδα έχουμε πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για πλήρη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Ο κ. Μητσοτάκης ας κάνει κουμάντο στο κόμμα του και ούτε πρωθυπουργός είναι προς το παρόν και δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Και άλλοι κυβερνάνε σήμερα. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Τη δουλειά του κάνει. Ο Μητσοτάκης κάνει αντιπολίτευση. Όπως κάνατε και εσείς αντιπολίτευση και τα χώνατε χοντρά, ναι. Αυτό κάνει και ο Μητσοτάκης και τα χώνει χοντρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτι άλλο να πω, γιατί είπατε κάτι και δεν προλαβαίνω να πω. Πώς 10 λεπτά μιλάτε. Τι δεν προλαβαίνω να πείτε. Περιξήσιμο των μνημονίων. Ναι. Δεν ισχύει. Θα σα πω. Θέλω να με ακούσετε. Μη μου πείτε τώρα τίποτα άλλο, γιατί θα αφήσω το Σπύρο να διευθύνει. Εγώ θα πάω να πιω καφέ. Πριν το σχίσιμο των μνημονίων, παρακαλώ. Μεσολαβήσανε δημοψηφίσματα και εκλογές. Και έγινε μια συμφωνία που εκεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση, παραδέχτηκε. Και παραδέχτηκε ότι αναγκαστικά κάναμε μια μεγάλη υποχώρηση. Για το 2015 μιλάω. Και πήγε στις εκλογές παρουσιάζοντας το πρόγραμμα που προσπαθεί να υλοποιήσει τώρα. Άρα. Μεσολάβησε ένα γεγονός που δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Υπάρχει το tweet που κατέβαλε στην Κέρκυρα και έλεγε ότι δεν θα πουληθεί το αεροδρόμιο για τις εκλογές του 2015. Από αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης στην Κέρκυρα και δεν θα το πουλήσουμε. Ο άλλος δρόμος, κυρία Σπανού, ήταν η δραχμή. Ο άλλος δρόμος τότε το 2015 ήταν η δραχμή. Να το εξηγήσουμε. Υπήρχε αρνητικό εισχετισμό δυνάμεων, έκανε το συμβιβασμό ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η μόνη λύση. Έκανε εκλογές με το πρόγραμμα που υλοποιεί τώρα. Μπορούσε να πάει σε άρα μεταξύ σκησίματος μνημονίων και τώρα. Πριν υπογράψει. Μεσολάβησε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, κύριε Κοψίδη. Μην μου λέτε τώρα. Παρακαλώ, μπορούσε να πάει μην παίρνετε μόνοι σας το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Ζώτο, σε εσάς έρχομαι. Πριν υπογράψει. Ο κύριος Δημήτρης από Θεσσαλονίκη έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον mail. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη. Δυστυχώς λέει ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, λέτε. Ο Πασόκος δεν βάζει μυαλό και συνεχώς θα κατηγορεί τους άλλους. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου που μας έφερε σε αυτά τα χάλια, λέτε κύριε Δημήτρη από Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκίνησαν το 81 με τα δανεικά από τον Ανδρέα και φυσικά στον περίφημο κύριο Σιμίτη, ο οποίος ήταν ο πρωτεργάτης που μας έβαλε στο ευρώ και κάθεται τώρα και δίνει και συνεντεύξεις. Ήμαρτον, λέει ο κύριος. Κύριε Γιάννη Κατσαρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Μπορώ... Σε εσάς έρχομαι, κύριε Ζώτο. Ο κύριος Αλέξανδρος από Καλυθέα λέει, κύριε Ζώτο, συγγνώμη. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν τον χαρακτηρίζω, εγώ θα διαβάσω όπως το λέει. Τον εθνικό εγκληματία Παπανδρέου. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω σε αυτό, επειδή ήταν από το 81 και επειδή είμαι έτοιμος σε αυτό. 8,7 δις παρέδωσε το 89 ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 23,4 ήταν το χρέος το 93. 32,9 το 96, 178 το 4, 2,99 το 2009 και 24,5 πρωτογενές έλλειμμα του 2009, 3,23. Η απάντηση για εκεί. Δεν συζητάω για τα περί εγκληματιών ή οτιδήποτε άλλο, τα θεωρώ γελία. Η ιστορία απέδειξε ότι ήταν μονόδρομος
η πορεία των μνημονίων. Ακόμα και το Δουνουτού πανηγυρίζουμε ότι θέλουμε να μείνει σήμερα, ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση σήμερα. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι για να συζητήσουμε για το τι μας περιμένει εδώ, επειδή άκουσα για αντίμετρα, ένα από τα αντίμετρα λέει ότι ενώ έχουμε 2.800 παιδικούς σταθμούς, μέσα σε ένα χρόνο θα κάνουμε άλλους 1.900. 2.800 έχουν γίνει από τη γέννηση του ελληνικού κράτους. 1,5 δις είναι η εισφορά, η αύξηση της εισφοράς για τα φάρμακα, για τη φαρμακευτική δαπάνη με το 6%. Μάλιστα. Τα οποία δεν πήγανε στο νέο ΠΗ, κύριε Λιάτσο. Και σήμερα, και σήμερα έχει φτάσει, έχουν πάει στο χρέος. Mm-hmm. Και σήμερα η επιβάρηση των συνταξιούχων είναι 44%. Και προσέξτε, όταν λένε ότι θα έχουμε 0% συμμετοχή, μιλάμε για τα γενώσιμα και. Ναι, είναι συνταξιούχοι. Ναι, εγώ θα το ψηφίσω. Ναι. Φέρτε το αύριο το πρωί. Αυτό που λέτε, το 0%. Το 0% όμως επί του συνόλου της τιμής των φαρμάκων και όχι στην ασφαλιστική τιμή. Που σημαίνει 20% και 15%. Είναι μια ανακούφιση για τους συνταξιούχους. Είχατε ξεκινήσει το 2014 και λέγατε ότι θα έχουμε ήδη 0% και αντί γι' αυτό φέρατε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές και βάλετε και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ ασφαλιστική εισφορά. Είναι 1,5 δις αυτός ο λογαριασμός, όσο είναι περίπου η μείωση από τα φάρμακα. Και έρχεστε σήμερα και λέτε ότι στο συνταξιούχο που του κόψατε τη σύνταξη, του φορτώσατε έμφυα, του βάλατε αλληλεγγύη, του βάλατε εισφορά στα φάρμακα 6%, ότι θα παίρνει δωρεάν φάρμακα επειδή έχει μείνει ανήμπορος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα mail που στέλνετε. Είναι καλό, κυρία Σπανού, θα έρθω σε εσάς. Θέλω να πούμε και λίγο στο κομμάτι των εκλογών στη Γαλλία. Ναι. Θέλω να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από εσάς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα να δώσω δύο στοιχεία μόνο για να. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τα προηγούμενα. Ναι, θα ήθελα να κάνω. Σύντομο όμως. Ναι. Για να προλάβουμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για τη Γαλλία. Επειδή συνεχώς λέμε ότι να δούμε ένα νέο σχέδιο για τη χώρα. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε και μάλιστα, με τα μνημόνια να έχουμε ένα άλλο σχέδιο και τι μας επιτρέπεται. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν σπάσεις αυγά. Ο μελέτα δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Το ξέρουμε, το βλέπουμε συνεχώς. Είπε ο κύριος Ουρμελίδης, χωρίς δημόσιες επενδύσεις δεν μπορείς να γίνει ανάπτυξη. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Τις δημόσιες επενδύσεις σου επιτρέπουν, ναι, γιατί ξέρουμε ότι από την εφαρμογή του μνημονίου ο στόχος ήταν η συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας. Ο στόχος αυτός ήταν, δεν ήταν μάλιστα, κάτι άλλο. Δεν είναι αφελείς. Οι Τόμψεν, Σόιμπλε κτλ. Δεν είναι αφελείς άνθρωποι. Ξέρουν πολύ καλά η οικονομία και ξέρουν πολύ καλά τα μέτρα που οδηγούν. Απλώς δεν τους ενδιαφέρει αυτή η χώρα. Το θέμα είναι αν ενδιαφέρει εμάς. Και έρχομαι και στην Γαλλία. Γιατί μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πριν έρθετε στην Γαλλία. Λοιπόν, με συγχωρείτε κύριε Κοψίδη, γιατί είπατε για τα αντίμετρα κτλ. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει για τι μειώσεις πρόκειται. Για να πει στον άλλον, γιατί αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον. Ότι θα έχουν γάλα τα σχολεία, αλλά εσένα στα 1000 ευρώ μεικτά, άρα καθαρά 800, θα σου κόψω 300, γιατί 300 θα κόψουν. Δηλαδή η μείωση της προσωπικής διαφοράς συν τη μείωση του αφορολόγητου, αυτό θα είναι. Θα πει στον άνθρωπο που θα έχει, δεν μπορεί εσείς να μην έχετε οικονομικό πρόβλημα, αλλά οι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, γιατί το ποσοστό της φτώχειας πια είναι πάνω από 35%, κάτω από το όριο φτώχειας, να του πεις αυτού του ανθρώπου ότι κοιτάξτε να δείτε, θα υπάρχουν συσίτια, άρα θα πηγαίνεις στα συσίτια. Γιατί αυτό λέει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και δεύτερον, γιατί ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για τις εκλογές στη Γαλλία? Γιατί είναι σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι έτσι. Είναι άλλη φορά, έτσι. Άλλη φορά. Πριν μπείτε στη Γαλλία, θα μου επιτρέψετε, εσείς ναι, θα μιλήσετε πρώτοι, ναι, ναι, να δώσω δύο στοιχεία με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε. Καταρχήν, φίλες και φίλοι, κερδίζει έδαφος η Λεπέν μετά την επίθεση στο Παρίσι, σύμφωνα με δημοσκόπηση, με το μακελιό που έγινε χθες στο κέντρο του Παρισιού. Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, εδώ βλέπουμε και τους τέσσερις, από αριστερά Μακρόν, Λεπέν, Φιγιόν, Μελανσόν. Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρί Λεπέν, εμφανίζεται να κερδίζει έδαφος σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση που διεξήχθη στο σύνολό της μετά την επίθεση στο Παρίσι. Όμως ο κεντρώος Εμμανουέλ Μακρόν προβλέπεται ότι θα την κερδίσει στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλά και ότι θα επικρατήσει τη Λεπέν στο δεύτερο και τελικό γύρο δύο εβδομάδες αργότερα. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στη δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Οντόχα για λογαριασμό του περιοδικού Le Point, και δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Μακρόν προβλέπει ότι θα είναι ο νικητής του πρώτου γύρου, εξασφαλίζοντας ποσοστό 24,5% των ψήφων, καταγράφοντας πτώση 0,5% σε σύγκριση με προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Λεπέν καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση, συγκεντρώνοντας 23% με άνοδο 1%. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι όλα στον αέρα, είναι όλα στο νήμα.
Έχω τρεις δημοσκοπήσεις ακόμα να σας πω. Είναι μία που έγινε από τις 18 μέχρι τις 20 Απριλίου. Ο Μακρόν είναι στο 23, η Μιλεπέν στο 22, ο Φιγιόν στο 21 και ο Μελανσόν στο 18. Στο δεύτερο γύρο ο Μακρόν επικρατεί της Λεπέν με 64-36, ενώ ο Φιγιόν επικρατεί της Λεπέν με 59-41. Σε άλλη δημοσκόπηση 19-20 Απριλίου, ο Μακρόν προηγείται με 24, έναντι 22 της Λεπέν, 19 του Φιγιόν και 19 του Μελανσόν. Εδώ ανεβαίνει ο Μελανσόν. Σε τρίτη δημοσκόπηση, ο Μακρόν συγκεντρώνει 24, η Λεπέν 21,5, ο Φιγιόν 20 και ο Μελανσόν 19,5. Η δική μου γνώμη, φίλες και φίλοι, είναι ότι δεν ξέρω τι θα γίνει την Κυριακή. Δεν ακούω καμία δημοσκόπηση. Όλα είναι στον αέρα και μπορεί να είναι, ας πούμε, πρώτος και ο Μελανσόν. Μπορεί. Με αυτά που βλέπουμε τα ποσοστά εδώ πέρα, μπορεί η κυρία Σπανού να είναι πρώτος ο Μελανσόν. Λέμε ένα παράδειγμα. Ή να είναι η Λεπέν πρώτη. Ή να είναι ο Φιγιόν πρώτος. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Εμείς, βέβαια, παρακαλώ, κάντε το σχολείο σας τώρα. Σε λαϊκή ενότητα στηρίζουμε τον Μελανσόν και ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως έβγαλε ανακοίνωση και στηρίζει Μελανσόν. Μέχρι στιγμής δεν ισχύει αυτό. Πάντως ο Μελανσόν δεν στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σαφές από τη δήλωση που έχει κάνει. Δικαίωμά του Μελανσόν είναι. Γιατί εντάξει, τον ρωτήσανε και βέβαια με βάση το τι είχε γίνει και σε εμάς και στείλει μήνυμα το Σεπτέμβρη του 2015. Παρακαλώ, πείτε μας για να μιλήσουμε για άλλη, να προλάβουμε. Ναι, επαναλαμβάνω, γιατί ασχολούμαστε τόσο με τη Γαλλία? Γιατί κρίνεται και το μέλλον της Ευρώπης, έτσι. Της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη κλπ. Τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την Αγγλία, η οποία πάει και εκείνη σε εκλογές στις 8 του Ιούνιου και η κυρία Μέη, από ό,τι φαίνεται, εισηγείται σκληρό Brexit. Έτσι, ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται. Και βεβαίως έχουμε και στη Γαλλία το πρώτο ζήτημα, το πρώτο θέμα που ασχολούνται όλοι, είναι η σχέση της Γαλλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Και αυτό κυρίως είναι στη Γερμανία. Η σχέση της Γαλλίας-Γερμανίας. Ναι, αλλά ναι. Γιατί η Γερμανία είναι η κυρίαρχη δύναμη μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, αυτό το θέμα που είναι σημαντικό και το οποίο αύριο, αν έχουμε άλλα αποτελέσματα, μπορεί να μην υφίσταται. Πλέον, εμείς δεν θέλουμε να το συζητήσουμε στη χώρα μας. Δηλαδή, δεν συζητάμε πρώτον ουσιαστικά ποια είναι η διέξοδος από την κρίση. Αντιθέτως, είμαστε 8-9 χρόνια σε κρίση και προβλέπεται να μείνουμε κι άλλα τόσα, γιατί η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη με τα μέτρα που παίρνονται. Είναι σαφώς ηφεσιακά. Και δεύτερον, δεν συζητάμε και τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει ότι αύριο μπορεί όλο αυτό να καταρρεύσει και εμείς να μην έχουμε σχέδιο Β. Γιατί δεν έχουμε σχέδιο Β. Δεν συζητιέται καν. Είναι έγκλημα για να συζητηθεί, ενώ συζητιέται σε όλες τις άλλες χώρες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ζούμε σε κρίσιμες εποχές και στις κρίσιμες εποχές αυτές που ζούμε πρέπει Σπανού. Να καθίσουμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σουρμελίδη, θα ήθελα να έρθω σε εσάς και μετά θα πάω στον κύριο Μπουλούκο κλπ. Ναι. Παρακαλώ. Για πείτε μας. Αυτό που έχει φανεί, δεν μπορεί κανείς να μένει στις δημοσκοπήσεις και να συζητάμε τα ποσοστά. Είμαστε και μακριά από τη Γαλλία άλλωστε. Αλλά αυτό που έχει φανεί είναι ότι ανεβαίνει πάρα πολύ η αντισυστημική ψήφος. Αυτό δείχνει άνοντος του Μελανσόν. Επομένως και η Λεπέν συγκεντρώνει συστημική ψήφο και ο Μελανσόν συγκεντρώνει αντισυστημική ψήφο. Η Λεπέν, μάλιστα το κόμμα της, το Εθνικό Μέτωπο, παρά την ακροδεξιά πολιτική του, έχει πολύ μεγάλη επιρροή στην εργατική τάξη της Γαλλίας. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι στη Γαλλία και η λιτότητα ενοχλεί και η γερμανική επικυριαρχία ενοχλεί. Οι λαοί αναζητούν διέξοδο πέρα από τους μονοδρόμους, απέναντι στους μονοδρόμους και στις πολιτικές που έχουν επιβάλει οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Αυτά που ξέραμε ως τώρα και στη Γαλλία θα δούμε ότι δεν ισχύουν από εδώ και πέρα. Ακόμα και ο κύριος Μακρόν, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εκφραστής του συστήματος αυτή τη στιγμή, εμφανίστηκε ως ανεξάρτητος, τον υποστηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία του Σοσιαλιστικού Κόμματος που είναι κεντροδεξιός στην ουσία με τις βάσεις των πολιτικών του, ο κύριος Μακρόν. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εφαρμόσει και αυτός, έχει μάλλον χρησιμοποιήσει μια αντισυστημική ρητορική, γιατί καταλαβαίνει ότι το κύμα και το κλίμα πηγαίνει προς τα εκεί. Σε κάθε περίπτωση οι γαλλικές εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη από εδώ και πέρα. Ακόμα και αν βγει ο κύριος Μακρόν, που όλο το σύστημα τραπεζών, η πολιτική ελίτ και τα λοιπά του ελπίζει διακαώς, θεωρώντας ότι ο κύριος Φιγιόν είναι κάπως πιο παροχημένο προϊόν αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιημένο από τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν και πρωθυπουργός της Γαλλίας άλλωστε ο κ. Φιγιόν επί Σαρκοζή. Θεωρώντας αυτό, ελπίζει ότι θα μείνει
θα κερδίσει ο κύριος Μακρόν. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά και αν ακόμα κερδίσει ο κύριος Μακρόν, οι ισορροπίες θα αλλάξουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αυτό δείχνουν ως τώρα τα στοιχεία. Τι εκτιμήσει βέβαια την επαύριο να δούμε. Ναι. Αυτό που λέει και η σημερινή δημοσκόπηση, ότι το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα ευνοεί τη Λεπέν. Σαφώς, σαφώς. Για επειδή πες. Σηκώνονται φράκτες και επειδή η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο το οποίο ενοχλεί ειδικά το Βορρά και τη Δυτική Ευρώπη και η Γαλλία έχει πληγεί, έτσι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αφορία από αυτού. Έχει πληγεί, έχει... Ναι, ναι. Έχει πρώτος στόχος σε επίπεδο χώρας, επικράτειας δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να φύγουν οι μετανάστες, ότι πρέπει να σηκώσουμε φράκτες, ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος, ότι ακόμα πρέπει να διώξουμε και ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι μεταξύ μας. Ευνοεί τη Λεπέν αυτό. Ευνοεί αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Αλλά νομίζω, ναι? Νομίζω παρόλα αυτά, ότι το καθοριστικό στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι η αντισυστημική ψήφος. Θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο. Στον πρώτο γύρο, ας πούμε, ότι δεν περνάει στο δεύτερο γύρο ο Μελανσόν. Ναι. Αυτός που έχει ψηφίσει στον πρώτο γύρο Μελανσόν. Εδώ υπάρχει περίπτωση. Είναι σαφές το ερώτημα. Βεβαίως. Και όσο και αν φανεί περίεργο. Όχι. Υπάρχει περίπτωση ο ψηφοφόρος του Μελανσόν στο δεύτερο γύρο να ψηφίσει Λεπέν. Όχι, Μακρόν εννοείς. Όχι, Λεπέν. Α, Λεπέν. Λεπέν, βεβαίως. Βεβαίως. Το πιθανότερο είναι, ναι? Το πιθανότερο είναι, πέρα από μια μικρή ομάδα που είναι ο σκληρός πυρήνας του Κομμουνιστικού Κόμματος, που έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα τροποποιεί, ναι? Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η μεγάλη μάζα που πήγε προς το Μελανσόν, για λόγους αντισυστημικής αυτής, θα ψηφίσει Λεπέν. Αυτό είναι το πιθανότερο. Ακούστε το, φίλες και φίλοι, αυτό που λέει ο Σπύρος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε όλη την Ευρώπη αυτή είναι τη πολύ στιγμή... κρίσιμο ζήτημα αυτό. Διότι λένε όλες οι δημοσκοπήσεις όταν βγει αέρα πατέρα, ας πούμε, αν είναι ο Μακρόν με τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Εδώ ακούμε το Σπύρο, γιατί το ξέρω κι εγώ αυτό, ότι οι ψηφοφόροι του Μελανσόν που αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 20%. Και μπορεί να είναι και στο 25, αλλά μην το λένε δημοσκοπήσεις. Κάθε... Όλοι αυτοί σούμπι την απάνε στη Λεπέν. Για φανταστείτε το αυτό. Κάθε... Λόγω και ότι δεν γουστάρουν και τους Γερμανούς καθόλου. Κάθε... Οι ψηφοφόροι Μελανσόν δεν γουστάρουν τη Γερμανία. Σε κάθε εποχή, έτσι. Σε κάθε εποχή, το αριστερά-δεξιά ή τα ιδεολογικά ρεύματα καθορίζονται από την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, ο κόσμος δεν πηγαίνει το τι ήμουνα, τι ήταν ο μπαμπάς μου ή ποια ήταν η ιδεολογία μου. Είναι η ελίτ και η λιτότητα. Είναι οι τράπεζες, είναι σωστό. Και η λιτότητα. Κύριε Μπουλούκο, έρχομαι σε εσάς, κύριε Μπουλούκο. Αυτό θα καθορίσει τη συμπεριφορά, ναι, του. Για πείτε μας για τις εκλογές. Πράγματι, τώρα που έχουν ομογενοποιηθεί αυτά τα συστημικά κόμματα, μάλλον και εγώ θα προσχωρήσω στην άποψη του Σπύρου, γιατί πλέον τίθενται καινούργια διακυβεύματα σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, και εκεί επάνω έχει επενδύσει. Ειδικά η Λεπέν. Η Λεπέν θυμίζει ότι θα βγει από το ευρώ, λέει η Γαλλία. Την εθνική. Αν κερδίσει η Λεπέν, θα το δούμε αυτό. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε λίγο. Αυτό είναι ακόμα. Πόσο μπορεί εύκολα είναι ανοιχτό, να γίνει. Είναι ανοιχτό ακόμα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως έτσι λέει. Θα βγάλει, λέει, τη Γαλλία από το ευρώ. Σίγουρα θα αλλάξει η ισορροπία ριζικά. Σίγουρα. Ως κρίσιμο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, ότι πλέον έχει θέσει ως διακύβευμα την ανάκτηση της εθνικής περηφάνειας. Την ανάκτηση ενός πρωταρχικού ρόλου στο πλαίσιο της Ευρώπης και έχει θέσει και ένα σύγχρονο ζήτημα που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ιδιαίτερα έντονα η Γαλλία με την Ισλαμική τρομοκρατία, ακόμη όμως περισσότερο το επεκτείνει στον εξισλαμισμό της Ευρώπης με αυτό τον ιδιαίτερο επικισμό που σε εισαγωγικά που υπάρχει από μουσουλμάνους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε να φτάσει η Λεπέν να πει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας και θα θέσουμε όριο στην είσοδο στη χώρα μας. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρχίσει και το βιώνουμε και στην Ελλάδα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η οικονομική πολιτική σε συνδυασμό με τη μεταναστευτική πολιτική τόσο της χώρας μας όσο όμως και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Και αναθεωρεί εκείνες τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της πολιτικής, των παραδοσιακών κομμάτων, έτσι όπως τίθεται μέχρι σήμερα, που θα βλέπαμε ότι θα είχαν κυριαρχία αυτή τη στιγμή ο Φιγιόν με τον Μακρόν στο δεύτερο γύρο. Όμως πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πάμε σε μια τέτοιου είδους σύγκρουση, παραδοσιακή συστημική ψήφος, ή αντισυστημική σύγχρονα διακυβεύματα της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουλούκο. Κύριε Χρήστο Παντελόπουλε, με κάνετε πολύ χαρούμενο με το mail που στείλατε.
Είστε από το Τορόντο, Καναδά, το λέω για στον κόσμο να ξέρει από πού στείλατε το mail. Και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και την αγάπη σας. Κύριος Γιώργος Παπουνίδης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφάνισε από τις επίσημες φωτογραφίες των εγγενείων των Σιράγκων σήμερα το σήμα του Άκτορα? Πού να ξέρω. Ή αν είναι έτσι, αν το εξαφάνισε, τι να σας πω. Ο Άκτορας, αν δεν κάνω λάθος, είναι του. Πώς τον λένε? Πώς τον λένε αυτό το μεγάλο κατασκευαστή? Του Μπόμπολα. Ξεκινάει από μπι το όνομα του. Μπόμπολα. Του Μπόμπολα. Είναι αυτός που έκανε τη σκληρότερη κριτική στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Σύραγγα υπήρχε σήμερα πάντως το σήμα. Α, υπήρχε το Άκτορας. Στη Σύραγγα, όχι στη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Α, για τη φωτογραφία. Έλειπε. Τέλος πάντων. Πάντως, εγώ ξέρω, φίλες και φίλοι, τα παρακολουθείτε όλα πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά και πρέπει οι κρατούντες γενικώς, οι κυβερνήσεις, να το έχουν υπόψη τους αυτούς. Ότι ο λαός δεν μασάει κουτόχορδο πλέον. Είναι πολύ καλά ενημερωμένος και βαθμολογεί καθημερινά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και των πολιτικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδάτος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, όχι μόνο να κόψει συντάξεις και μισθούς, αλλά να μην δώσει καθόλου μισθούς και συντάξεις και να βγάλει, λέει, 30% πλεόνασμα για να ξεπληρώσει το χρέος πιο γρήγορα. Τι λέτε γι' αυτό? Ενδιαφέρουσα η πρόταση που κάνετε, κύριε Κοψίδη, Γαλλία. Παρακαλώ. Νομίζω ότι και το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα ενισχύει τους εθνικιστές, αυτούς που είναι κατά των μεταναστών. Η Λεπέν φαίνεται να κερδίζει και να έχει ένα υψηλό ποσοστό. Φαίνεται να κερδίζει, λέτε? Να κερδίζει, να έχει υψηλά ποσοστά. Α. Σε κάθε περίπτωση, η εναλλακτική λύση στη Λεπέν δεν είναι βεβαίως ο Μακρόν. Ο άνθρωπος που υποδεικνύει ο Σόιμπλε, και όχι τυχαία, γιατί είναι ο άνθρωπος των ελίτ, του χρήματο πιστωτικού. Ο Σόιμπλε, τι είπε, κύριε Κοψίδη, επειδή. Ο Σόιμπλε τάχθηκε υπέρ του Μακρόν. Να εκλεγεί. Υπέσιμη δήλωση. Έκανε υπέσιμη δήλωση. Λέει πολλά αυτό. Λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά, γιατί. Βεβαίως, να το χαντακώσει, γιατί ο Μακρόν είναι άνθρωπος του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή τη πολιτική που έχει δημιουργήσει. Τροφοδοτεί, αν θέλετε, το ακροδεξιό ρεύμα και στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Εναλλακτική λύση, κατά τη γνώμη μας, είναι ο Μελανσόν, με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Και βεβαίως τη Δευτέρα θα ξέρουμε τα ποσοστά για να δούμε και την πορεία της Ευρώπης. Δηλαδή, αν ξεφύγει από το τούνελ της λιτότητας, της πολιτικής της λιτότητας, η Ευρώπη κινηθεί, γιατί η Γαλλία έχει ένα μεγάλο ειδικό βάρος. Ένα άλλο στοίχημα, το είπε, νομίζω, το είπαν εδώ στη συζήτηση, είναι το θέμα της εργατικής τάξης. Και αν θέλετε, που για χρόνια αλλιεύει η ακροδεξιά. 10. Στο θέμα της εργατικής τάξης και της αντισυστημικής ψήφου. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο στοίχημα. Θα το κερδίσει η αριστερά που στηρίζει τον Μελανσόν ή θα πάει ένα κομμάτι στην ακροδεξιά? Να σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Κοψίδη. Αυτό που ρώτησα και στο Σπύρο. Ναι. Πιστεύετε κι εσείς ότι πολλοί από αυτούς που θα ψηφίσουν Μελανσόν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν Λεπέν? Επειδή ένα κομμάτι αντισυστημικών ψήφων θα είναι, υπάρχει περίπτωση αυτή. Αν και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και οι δυνάμεις, τα κόμματα της αριστεράς, τα υπόλοιπα που στηρίζουν τον Μελανσόν, θα προσπαθήσουν κάτι τέτοιο να το αποτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι σίγουρο, είμαι επιφυλακτικός. Πιστεύω ότι δεν θα διοχετευθεί στην ακροδεξιά κομμάτι που θα ψηφίσει τον Μελανσόν. Έστω να ευχαριστώ είναι πολύ, κύριε Κοψίδη. Εγώ μακυλέω ότι και ο Μελανσόν, αν βγει και δεν βγει η Λεπέν στο δεύτερο γύρο, ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της Λεπέν θα ψηφίσει Μελανσόν. Και θα ψηφίσει ένα κομμάτι της Λεπέν, λέει, θα ψηφίσει Μελανσόν. Εγώ στοιχηματίζω άλλη καινούργια διαφορετική θέση. Ενδιαφέρουσα γραμμή. Πολύ αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Στοιχηματίζω. Ότι έχουν ξεφοριάσει οι δηλαδή, αυτοί που θα ψηφίσουν Μελανσόν θα μπορεί να ψηφίσουν Λεπέν και αυτοί που θα ψηφίσουν Λεπέν μπορεί να ψηφίσουν Μελανσόν. Διότι το διακύβευμα για αυτούς είναι διαφορετικό. Κύριε Τσόκο, δεν έχω πει. Δεν ταυτίζεται. Στο μυαλό του ψηφοφόρου. Κύριε Τσόκο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι εκλογές την Κυριακή είναι εκλογές που ανατρέπουν παραδοσιακές σταθερές στη Γαλλία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει περίπτωση μεγάλη να μην υπάρχει εκπρόσωπος των σοσιαλιστών στον επόμενο γύρο επίσημος. Βλέπουμε ότι υπάρχει περίπτωση ακόμα και ο δεξιός υποψήφιος φυγιών να μην είναι στον επόμενο γύρο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μετά τις εκλογές της Κυριακής στη Γαλλία το σκηνικό στην Ευρώπη να είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, για σκεφτείτε το σενάριο να επικρατήσει στον επόμενο γύρο η Λεπέν με τον Μελανσόν, που είναι και οι δύο ουσιαστικά ενάντια στην Ευρώπη δίδυμο, και ενάντια στο οικοδομικό. Και αυτό το δίδυμο που λέτε δεν αποκλείεται. Ναι, μπορεί να παίξει. Σκεφτείτε λίγο αυτό το σενάριο. Στο δεύτερο γύρο να δούμε Λεπέν με Λανσόν. Τη στιγμή που αυτή και οι δύο ουσιαστικά είναι ενάντια σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ναι, αλλά τους ταυτίζετε. Όχι, εσείς από ό,τι κατάλαβα είστε στην ίδια γραμμή βλέψη με τη Λαϊκή Ενότητα, έτσι. Αυτό δείτε το λίγο. Αριστερά υποστηρίζουμε. Εντάξει, δείτε το λίγο, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι, αλλά να ταυτίζουμε την ακροδεξιά, το Λεπέν, με έναν αριστερό υποψήφιο είναι λοιπόν λίγο. Λοιπόν, πάμε στον αγαπητό, τον κύριο Ζώτο.
Κύριε Ζώτο. Κύριε Λέτσο, κοιτάξτε, η ψήφος των πολιτών είναι αντισυστημική. Η ιστορία του Τραμπ έδειξε ότι δεν είναι σίγουρα αντισυστημική αυτοί που εκλέγονται και εκμεταλλεύονται την αντισυστημική ψήφο. Γιατί ο κύριος Τραμπ ήρθε και έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε ΝΑΤΟ, δεν θα κάνουμε επεμβάσεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, και μέσα σε μια εβδομάδα άλλαξε τα δεδομένα συνολικά και άρχισε να διέσχει επιθέσεις. Και δεν θα πληρώνουμε τον ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι ότι μαζί με την Λεπέν σήμερα, μαζί με τις δηλώσεις του Σόιμπλε, έχουμε και δηλώσεις υπέρ της Λεπέν του κυρίου Τραμπ. Ότι οι Γάλλοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους να διαλύσουμε την Ευρώπη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Φωτογράφησε με τη δήλωσή του, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Βεβαίως. Φωτογράφησε τη Λεπέν. Βεβαίως. Τη φωτογράφησε απευθείας. Το ζήτημα είναι το εξής. Εν τω μεταξύ, Λεπέν, θέλω να θυμίσω απλώς, εσείς κάνετε τους. Ό,τι θέλετε, σκεφτείτε, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγες μέρες, κύριε Ζώτο, η Λεπέν είχε δει στη Μόσχα τον Πούτιν. Βεβαίως. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής όμως. Το ερώτημα είναι, επειδή θα ψηφίσουν. Είναι δραστήρια η Λεπέν. Επειδή θα ψηφίσουν οι Γάλλοι πολίτες, υπάρχουν δύο συμπεράσματα καταρχάς. Είναι βέβαιο ότι οι αριστερές και οι σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν ρότα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της λιτότητας. Και αυτή είναι η πρότασή μας και στις συνόδους των σοσιαλιστικών κομμάτων. Γιατί αυτό δεν οδηγεί τους πολίτες σε άλλες επιλογές, οι οποίες καταλήγουν στο τέλος εναντίον των ίδιων. Το ζήτημα επίσης είναι ότι η χώρα όμως, από τη δική της την πλευρά, με ανοιχτά ζητήματα και με τον Ερντογάν δίπλα, με ανοιχτά ζητήματα στο Νότο, δεν ξέρω πόσο τη συμφέρει να πανηγυρίζουμε γιατί θα έχουμε Brexit και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βρεθεί δηλαδή ξαφνικά μόνη της η χώρα, γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι εύκολο να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταθεί στα πόδια της μόνη της. Είναι εύκολο επίσης και για τη Γαλλία να έχει ζητήματα τέτοια. Και εγώ δεν κατάλαβα την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική που λέει ότι είμαι υπέρ του Μελανσόν, που λέει ταυτόχρονα μαζί με τη Λεπέν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είδους φρούτο είναι αυτό? Δηλαδή και εντός και εκτός. Μάλιστα. Ευχαριστώ μέχρι πολύ. Τώρα υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊκή η πρόοπτη. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, έχουμε τρία λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλω να διαβάσω και μερικά. Κυρία Πρεσπανού, όχι τώρα. Διότι δεν θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα, γιατί είναι κρίμα να έρχονται μηνύματα να διαβάσω. Ένα λεπτό κάποια. Θα ήθελε μόνο. Εντάξει. Επειδή ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν μάλιστα τη ΔΕΗ και θέλουν να φαίνεται ως υγιής επιχείρηση, φουσκώνουν τους λογαριασμούς, λέει η φίλη μας η Μαρία από Ρόδο. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κύριος Γιάννης από Πειραιά, ακούστε, έχει αφήσει και τηλέφωνο άνθρωπος. Λέει, εγώ με γκαρσονιέρα 34 τετραγωνικά μέτρα, μου ήρθε 810 ευρώ η ΔΕΗ. Λέτε 34 τετραγωνικό. Αυτό μου φαίνεται υπερβολικό, κύριε Γιάννη. Το διαβάζω το μήνυμά σας. Τι να πω, πόσο καίτε ρεύμα, αλλά θα μου πεις, εδώ και με το N10 το ρεύμα και όλα τα άλλα είναι διάφορα. Είναι διάφορα. Κοινής ωφελίας και διάφορα άλλα. Ο κύριος Χρήστος από τη Χαλκίδα λέει ότι οι γεννηματά, όπως και όλα τα κόμματα, δεν έχουν ιδεολογία πλέον. Πήρε, λέει, τον Παπανδρέου, τον ΓΑΠ, λέει, για να ανεβάσει τα ποσοστά της, δύο θαυμαστικά. Εδώ, λέει, στην Ηλία, ο κύριος Πάνος από Ηλία, καλησπέρα κύριε Πάνο, έχουμε πάθει μεγάλη καταστροφή, όλα τα μαγαζιά σχεδόν έχουν κλείσει. Εδώ στην Ηλία έχουμε πάθει μεγάλη καταστροφή, όλα τα μαγαζιά έχουν σχεδόν κλείσει, λέει ο κύριος Πάνος. Είναι το καλύτερο σχόλιο για την πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή στις αγοράς. Κυρία Λία από Δυτική Αττική, καλησπέρα σας. Για να έχουμε πλεώνασμα 3-9% θα πρέπει να κοπούνε 1 εκατομμύριο συντάξεις. Δεν είναι οξύμορο? Κυρία Λία, ευχαριστώ πολύ που στείλατε το μήνυμα. Την Κυριακή έχουμε ραντεβού εμείς οι δύο. Νοερά, αλλά ουσιαστικά, στο περίπτερο θα πάρετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Ο Θανάσης Λιτσογιάννης έχει κάνει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις μειώσεις που έρχονται σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Ο κύριος Κώστας από τη Νέα Ερυθρέα, οι μόνοι που δεν μπορούν να μιλάνε είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΚΚΕ που κοιτάει, λέει, τις καρέκλες τους. Κοιτάει και το ΚΚΕ τις καρέκλες τους. Ο Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές δεν έταζε, δεν έλεγε ό,τι είχε πει στις πρώτες, λέει ο κύριος Γιώργος από τους Αγίους Θεοδόρους. Η κυρία Έφη από Πάτρα λέει ότι κύριε Ζώτο έχετε επιλεκτική μνήμη. Εκτός από τον Προβόπουλο, ο Στροσκάν έχει δηλώσει δημοσίως ότι με τον Παπανδρέου είχε συμφωνήσει πριν από τις εκλογές ότι θα μπει το δούνου του στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά τα mail. Η Σοφία είναι 2 παρά 1 και μου φέρνει μηνύματα κι άλλα για να καταλάβετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω κυρία Σπανού, για να μην σας
λογοκρίνω εντός αγωγικών τη λέξη, πείτε μια φράση, όμως. Ναι, για να μην βγω έξω από το χρόνο. Όχι, γιατί είναι καθοριστικές οι εκλογές στη Γαλλία. Το αντισυστημικό πραγματικά υπάρχει και δυστυχώς εκφράζεται μέσω, και ευτυχώς υπάρχει ο Μελανσόν, ευτυχώς, ναι, γιατί διαφορετικά είναι, ανακόπτηκε την Λεπέν. Είναι σίγουρο αυτό ότι την ανακόπτει. Την ανακόπτει, λέτε. Ναι, ότι... την ανακόπτει γιατί διαφορετικά θα πήγαιναν όλοι, εκεί. Σωστό. Δυστυχώς, θυμάστε το πάλε ποτέ κρατεό κομμουνιστικό κόμμα τι ποσοστά είχε και τι ακριβώς είχε γίνει μετά. Διότι δεν υπάρχει αριστερά που να μην είναι ριζοσπαστική. Για θυμίστε μας, ποιος ήταν ο ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Το θυμόσαστε. Ο Ζορζ Μαρσέ. Λοιπόν, αριστερά που να μην είναι ριζοσπαστική δεν υπάρχει. Ο Μαρσέ στη Γαλλία και ο Μπερλιγκουέρ στην Ιταλία. Ιταλία. Τότε βέβαια τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν. Βέβαια ο Μπερλιγκουέρ πέθανε νωρίς. Ναι. Ήταν σε άνοδο τότε το ιταλικό και ήρθε. Μάλιστα. Και μετά και διαλύθηκε όλη η ιταλική αριστερά. Επομένως η αριστερά μπορεί να είναι μόνο ριζοσπαστική. Ευχαριστώ. Ήταν καλή τοποθέτηση αυτή. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μπουλούκο, τον Σπύρο, τον κύριο Κοψίδη, τον κύριο Τσόκο, τον κύριο Ζώτο και την κυρία Σπανού. Ευχαριστώ πολύ. Είχε ένταση κουβέντα, αλλά βγήκανε πολλά συμπεράσματα, φαντάζομαι, και ήταν χρήσιμοι για όλους μας. Η Contra News έχει φοβερό πρώτο θέμα το Σάββατο, φίλες και φίλοι, στο Σκαμνί για κακουργήματα στελέχη της Εθνικής. Και εμείς έχουμε ραντεβού την Κυριακή το πρωί με την κυριακάτικη Contra News, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις μειώσεις της συντάξης και για τον ανασχηματισμό, φίλες και φίλοι. Σας το λέω τώρα. Υπάρχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον ανασχηματισμό που έρχεται. Όλο το ρεπορτάζ και ποιος κορυφαίος υπουργός είναι έτοιμος να πάει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, ενδεχομένως να ασχοληθεί και μεσοκομματικά και με άλλα πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που έχουμε. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή το πρωί. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα.